Λοιπόν, όπως εμείς ανοίξαμε τα οικονομικά καταστήματα από την πρώτη Γενάρη του 2011 και σε πολλά και ήταν κλειστά για αυτό. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε στον καθένα να αξιοποιεί τους χώρους αυτούς για ίδιο όφελο. Είτε για δημοτικό, είτε για οικονομικό, είτε για πολιτικό. Και υπάρχουν κανονισμοί για όλα τα θέματα. Όπως οι κανονισμοί έχει βάλει και το σχέδιο να πιστεύει στο εσωτερικό και το κοινωνικό κέντρο και στους χώρους του πολιτισμού. Ποιοι μπαίνουν και πώς μπαίνουν. Πρέπει να είστε σαφείς αυτό. Αν έχουμε έτοιμα από φορέα, πόσες είναι αυτές. Αλλά δεν μπορεί ο κάθε κύριος Καριστέριος και ο κάθε κύριος Δεξιολογός, ένα όνομα που δεν ξέρω τι, να κάνει πολιτική απέναντι στη δημοτική εκπαίδευση στην κοινωνία. Έχει ξενοδοχεία, έχει μαγαζιά και έχει απαγγελθεί. Δεν θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι του Δήμου για ίδιο όφελο. Οποιασδήποτε μορφή. Και μας αφήσει αυτό και θέλω να παραστάσει αυτό. Και όχι να την πάρει. Και πρέπει να κάνουμε τη διάκριση και να έχουμε την ευκαιρία του διαγωνισμού μια ουσιαστική δουλειά που θα γίνει σε έναν τόπο με του αρμόδιου φορεί και με τα αρμόδια όργανα. Και όχι από τον οποιοδήποτε. Γιατί το ρυθμιστικό δεν μπορεί σε κανένα χώρο του Δήμου μας να είναι πρόσφατα μόνο το ρυθμιστικό και ο δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να είναι το οποιοδήποτε και να κάνει ενημέρωση για ποιον, για νόμο και πιθανό. Πώς θα εκφράσει αυτό το Δήμο. Δεν μας ξέρω να μπαίνει σε αυτό το Δήμο. Το δεύτερο θέμα που αφορά την διαβούλευση και τη συνέλευση του Δήμου. Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Θεσσαλονίκης για διαβούλευση και πριν δίνει και μια παράξη πήρα από ένα μήνα αρχές του 11, αρχές του 12, αν θυμάμαι καλά. Για τον οποιοδήποτε. Το Ιστρίτου του 11, στα οποία το είναι, δεν σημασία. Ένα μήνυμα πήγε για διαβούλευση. Κομμάτι από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 15 Μαρτίου, περίπου. Μην μείνω σε αυτό τώρα, λέμε. Η διαβούλευση είναι εκεί στον καθένα. Σκεπτόμενο να μην ήταν ανοιχτή διαβούλευση. Όποτε αναρωτάτε στο διαδίκτυο του οργανισμού και ειδικά τη διαβούλευση, μπορούσε οποιοδήποτε να προκύψει. Και αυτό και υπάρχει ένα κείμενο που αντισέχει δεκάδων σελίδων, που οι φορείς της Εξού και όπως αυτός ο Μεθρός που τους κατανόμασταν, θα μου θέσει παρατηρήσεις. Και έχουν στείλει τις παρατηρήσεις. Στο Δήμο δεν έχει καμία παρατηρήση. Κανένας φορέας, κανένας πολίτης του Δήμου Αριστοτέλη δεν έφερε μία πρόταση στην Δημοτική Αρχή. Ότι είναι εγώ έχω ένα πρόβλημα το θέμα. Έχω ένα πρόβλημα με αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι υπάρχει μια παράδειγμα από κανέναν. Από κανένα χωριό, από κανένα φορέα, από κανένα περίπτωση του Μεσοτήρη. Εμείς μόνοι μας, ως δημοτική αρχή, εντοπίσαμε τα σημεία που συνέβη προηγουμένως και ζητήσαμε στο τελικό κείμενο να υπάρξει μια επεκτείωση και την περίπτωση. Και αυτό νομίζω μας καλεί και όλους. Αλλά πέρα από αυτό, για να μην μιλάμε θεωρητικά, αυτή τη στιγμή πες ότι έχουν την ώρα να αλλάξουν τα πάντα. Πετε μου, να ακούσω κάτι, γιατί σε αυτό το οποίο θα βρέξετε πανέμφυγε, γιατί πάλι είναι εκτός προγραμματισμού και εκτός σχεδιασμού του ρυθμιστικού αυτό που είπε. Πετε μου, ένα θέμα που να αλλάξω. Θα μου το πείτε εδώ, εγώ και άλλα θα κινήσω τη διαδικασία να πάρει και έτσι να έχει το πίσω. Αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι να προσθέσουμε, αλλά έχει υποθεί. Το να καταργήσουμε την τελευταία δραστηριότητα που το θέμα κάτι δεν γίνεται, πώς θα γίνεται. Γιατί με την τελευταία δραστηριότητα δεν είναι θέμα του ρυθμιστικού, το είπα και πριν. Έχει προσδιοριστεί και έχει χωροθετηθεί από το γενικό προδημικό σχέδιο του Δήμου στα γύρω Μακάθου, που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2010. Το γενικό προδημικό σχέδιο του Δήμου στα γύρω Μακάθου, το γενικό προδημικό σχέδιο της Παναγίας που δημοσιεύτηκε πολύ πιο μπροστά, και το γενικό προεδρικό σχέδιο της Αρμίας που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβρη του 10, θυμάμαι καλά, περιλαμβάνουν συγκεκριμένους χώρους που δραστηριοποιούνται με ελευθερία δραστηριότητας. Στα τρία μεταλλευτικά κέντρα που έχουμε στην περιοχή μας, Ολυμπιάδα, Μαντεμπλάκος και Σουριές. Αυτά έχουν τελειώσει. Το ρυθμιστικό δεν μπορεί να αλλάξει, είπα, ίσως λέγοντας μέσα στην τωρισμό της ανάλυσης, να μην το κατανοήσουμε. Το
το ρυθμιστικό επαγγελματικό δεν μπορεί να αλλάξει γενικά τα ανθρωπικά σχέδια. Δεν μπορεί να τα αλλάξει. Άρα αυτή η προσέγγιση να κλείσουμε την εταιρεία δεν επιταθεί ώστε υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ό,τι και να γίνει. Τι σου λέει όμως το ρυθμιστικό, επειδή έχει προσέγγιση την ελληνικό πλούτο, επειδή έχει αθέσει τα δυσκολότητε, δημιουργήσει πάλι τα οργανωμένα πάλι τα μετρητικό δεσμευτικό σε αρμονία με το περιβάλλον. Αυτό που είναι ο στόχο του καθό του. Αυτό είναι το ρυθμιστικό. Δεν λέει ούτε ναι, ούτε όχι υπέρ τη ρυθμιστική δραστηριότητα. Το θεωρεί δεδομένο γιατί υπάρχει προορισμένο και γενικά προοπτικά σχέδια που χωριστούν τι κρίσει σε αυτό το επίπεδο. Είπα επίση ότι υπάρχουν και οι ειδικέ κοινωνικέ πολιτικέ. Που και εκεί γιατί η Βρετανία έχει προσδοριστεί σε επίπεδο πανελλαδικό η περιοχή μα ω κοντεριστική περιοχή. Εδώ και χιλιάδε χρόνια τώρα. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν τι έχουμε να προτείνουμε. Και το αναλαμβάνω. Στην ευθερολογία ο καθενό μα, και αν υπάρχει πρόταση και από κάτω, με χαρά να βρεθούμε. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται σε αυτού του πέντε κεντρικού στρατηγικού που επανειλημμένα σε αυτό είναι προηγουμένο, να το τονίσουμε, να το δούμε και να το κάνουμε. Αλλά τι έχουμε στην περιοχή μα. Έχουμε τον τουρισμό. Ναι, υποκοπέικο προϊόν. Τουρισμό εναλλακτικό. Έχουμε χωρητό πλούτο, έχουμε πολυτεχνικό τομέα και έχουμε και φυσικό πλούτο ευρύ. Θάλασσες, παραλίες, αρτές, βουνά. Αυτά πρέπει να γνωρίσουμε. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή δεν έχει να προσθέσουμε κάτι, λέω στο Βασίλη, να προσθέσουμε να αφαιρέσουμε κάτι. Εμείς προσθέσαμε τον πολυτεχνικό τομέα που δεν υπήρχε και προσθέσαμε και τον τουρισμό στην κοινωνική. Αλλά μέχρι εκεί να το εκτιμήσουμε, δεν πάει παρακάτω. Ξανά. Είπε ο κύριος Δήμαρχος του Παναγίου Λαφράου ότι πρέπει στον περιφερειακό σχεδιασμό, το λέμε όλοι μας, να εξειδικεύσουμε, να προσπαθήσουμε να έχουμε το νόμο, να εξειδικεύσουμε τις παρεμβάσεις. Και αυτός ο άνθρωπος που πρώτη φορά που πρέπει να κάνουμε την παρέμβασή του, αν την σύνδεση της ενημερωτικής περιοχής μας, δεν αφορά το μυστικό σχέδιο. Γι' αυτό είναι σε λάθος προσέγγιση. Γιατί ήδη θα μιλάμε σε επίπεδο ρυθμιστικού σχεδίου, ή θα μιλάμε σε επίπεδο περιφερειακού σχεδίου. Δεν προσυμπάρχει. Ή θα βάλουμε τον άνθρωπο, ή θα βάλουμε τον άξονα σύνδεση τη ενεργειακή με το δικό μα στο ρυθμιστικό και θα βάλουμε στο περιφερειακό μετά. Θα βάλουμε τον άξονα τη Βαρουλόγη. Τι είναι. Στο εκεί αυτό είναι το περιφερειακό σχεδιασμό. Πόσο συλλογικά η περιφέρειά μα, δηλαδή το ρυθμιστικό αυτό ολόκληρο, δεν είναι μεταξύ του. Και προτείνει τώρα το ρυθμιστικό αυτού του κεντρικού άξονε. Αυτά τα βέλη, τα λογικά βέλη που έχουν εξακολουθεί που πρέπει να είναι θεσσαλονίκη με την κάθε περιοχή. Γιατί είναι ενιαίος χώρος. Άρα κανένα δεν επέτρεψε τη διανομήσει και η πρόσθετη με την κυβέρνηση μετά το 9 να κάνει την δράση. Δεν μπορεί καμία. Στο δίκο καμία. Δεν οφείλεται. Ο καθένας κάνει την επιλογή. Αλλά κάποιος το και κάτι έρχεται στο δίκο. Και εγώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα τους φορείς της Ερυσσού που πήγαν και επαναλαμβάνουν με την πρόσφατα πάλι, με την κυρία Εκκλέση και ενημερώθηκαν με το ρυθμιστικό σχέδιο. Όπως αν πήγαινε το πιστεύω το ποσάρι στο ρυθμιστικό σχέδιο και ρώταγε αν αυτός ο χάρτης αυτά που περιλαμβάνει εκεί είναι δράσεις που προτείνει το ρυθμιστικό ή θα πρέπει να απάντησε. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό το απλό, ακόμα στο και δημιουργούμε εντυπώσεις. Όπως δημιουργούνται εντυπώσεις τις τελευταίες εβδομάδες σε όλη την περιοχή μας. Δεν μπορούμε να τονίσουμε αυτό. Γιατί κάνουμε δημοτικό συμβούλιο σήμερα. Κάνουμε δημοτικό συμβούλιο για να απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα που κάναμε στην περιοχή με τρεις ζήτηματα και εγώ δεν ήταν. Να απαντήσουμε, να ενημερώσουμε σωστά μας. Και εισηγηθήκαμε και προτείνουμε να κάνουμε και την σύσκεψη με τον οργανισμό ρυθμιστικού στην περιοχή κάτω στην Ουρανούπολη για να καλέσουμε τους φορείς και να συμμερώσει και το ρυθμιστικό. Γιατί αυτή είναι η προεκλογική πληροφορική. Αυτά τα έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν. Δεν γίνανε όμως τίποτα τώρα. Και ξέρετε, δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν υπήρχε πρόβλημα, θα καταλάβαινε το τι πήρε σχήμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αξιοποιούν τώρα το πιστικό για να μην καλύψουν πρόβλημα. Και αυτό δεν το κάνει να πούμε. Υπάρχει σκοπιμότητα πολιτική τη παραπληροφόρηση και τη και τις κακής ψευδούς ημέρες. Γιατί πήγαν τα συνεργοφόρια. Γι' αυτό ήθελα. Δεν είναι. Λέει το να φύγει το λιμάνι της Ουρανούπολης
Αυτό είναι ασύλληπτο. Αυτά γράφει ο Νόμιστη και με άλλου που είναι γραμμένοι. Να μην σα το διαβάσω. Αλλά υπογράφει μια η κυρία πρόεδρο ενό συλλόγου, εγνώματι του Αγροτικού Συλλόγου, του Δασικού Συντελεστικού, του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Συλλόγου του Δημοτικού Διαβολίου, του Δημοτικού Σχολείου, του Δημοσίου, πάει στο παράδειγμα. Και όλοι αυτοί συμπογράφουν για το πολιτιστικό, που για την πλάτη έχει πρέπει να δουλέψει ώρε και μήνε και χρόνια. Αυτή είναι η παραπληροφόρηση. Δεν είναι άκτη, δεν είναι αγωνία για τον τόπο σου. Είναι σκοπιμότητες για να στεγνώσουν την πραγματικότητα. Γιατί δεν ήρθαν στο Δήμο να ζητήσουν μια ενημέρωση. Και ήρθαν σε εσάς κατευθείαν. Και την επόμενη δεν πήγαν στη Μολιανή. Και την επόμενη πήγαν στο νεωρό. Γιατί δεν ήρθαν στο Δήμο. Γιατί δεν ήρθαν στο Δήμο εδώ να πούν θέλετε τέτοια θύμα και αυτό ένα πρόβλημα. Πώς θα το λύσουν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, θα το συζητήσουν. Γιατί και εγώ δεν τα ξέρω όλα αυτά. Και όταν μου ήρθαν τα χαρτιά, το πακέτο των 300 σελίδων, τι τις αγαπώ, δεν θα έκανε πλέον σε αυτά, δεν είναι τρέπε. Σε ηλεκτρονική μορφή μας ήταν όλα. 300 σελίδες, με παραδείγματα και με χάρη. Πήγα στο ρυθμιστικό, κάτσα δύο τις ώρες, λέω τι αφορά την περιοχή. Το εξήγησε να έρθει αυτό. Ποια είναι τα προβλήματα, θα πω ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα, τι είναι προβλέπουμε, κάνουμε ένα χρόνο μπροστά, διαβολευτήκαμε, το λύσαμε. Δεν θέλω να πω πέρα, το τι γίνεται στο μάνα δεν με ενδιαφέρει. Αλλά το τι θα γίνει στο μάνα με ενδιαφέρει ως μου. Και στο σχεδιασμό του ευρύτερου, αυτό το πετύσαμε. Αλλά όχι μόνο δεν δεχόμαστε την δημοτική αρχή, την οποιαδήποτε προσέγγιση σε οποιαδήποτε μορφή αγράνει, σε οποιαδήποτε μορφή αγράνει, αλλά αυτή η δημοτική αρχή έχει θεραπεύσει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στην προηγούμενη υπόθεση. Στην προηγούμενη σύγκριση, στην προηγούμενη δημοτική υπόθεση. Και να μην ευχαριστώ την Ευαγγελία, να μην αναφερθώ και στις τροπικές κατανομής. Αυτή η δημοτική αρχή σε ένα ποσό που έχει πάρει εφέ στην κυβέρνηση και έχει δημοσιευτεί. Καταφέρομαι υποπροηγουμένως και στο κεφάλαιο μου και δεν υπήρχε καμία απόγευση με το σχεδίο που δεν είχε σχεδίο στην περίοδο της Πρωτοάκτης. Αυτά δεν τους αρέσει κάποιος που βελτιώνει. Εγώ θα παρακολούσα σήμερα, όπως είναι το νομίζω, κύριε Δημοκρατή, δεν με φέρνω σε εσάς τώρα και δικαιωμικά, ότι να κάνω μια καλή κουβέντα για αυτό που κάναμε. Ότι ναι, δημάρχε, υπήρχε το κοινό του τουρισμού που το βάλατε. Ναι, δημάρχε, υπήρχε το κοινό του τουρισμού που το βάλατε. Αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το σκεφτείτε, μας το λέει. Αλλά να μας συγκαλείτε, να μας ρωτάτε τι κάναμε το Μάρτιο, το Έλληνε, δεν μπορούσα να το λέω. Δεν ήθελα να ρωτήσω. Και εγώ από την πρώτη μιλάω, όπως νιώθω, ελεύθερα. Δεν είναι καλό να σκεφτείτε. Επιτρέψτε μου να πω μια άποψή.